Γεια σας! Έκλεισε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το σχολείο και τη Δευτέρα όλη έχει τη σχολείο και πρέπει να πάρετε μια τσάντα που πιστεύω έχετε τσάντα. Αλλά θα δούμε τι θα έχετε μέσα στη τσάντα. Σας έδωσα βιβλία, μπορεί και όχι, δεν ξέρω. Εμένα μου έδωσαν βιβλία. Αλλά το θέμα είναι στη τσάντα χρειάζεσαι άλλα πράγματα. Στο σχολείο δεν πας μόνο με βιβλία, θες και άλλα πράγματα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Οπωσδήποτε χρειάζεσαι. Υδρογειοσφαίρα. Οπωσδήποτε. Δεύτερον, χρειαζόμαστε μια βεντάλια, γιατί μπορεί να κάνει ζέστη. Σίγουρα θα κάνει ζέστη, γιατί ακόμα έχει ζέστη, δεν έχει φύγει το καλοκαίρι. Γι' αυτό χρειάζεσαι μια βεντάλια. Επόμενο. Χρειαζόμαστε αυτό. Το οποίο είναι αυτό που το βάζεις και δεν κάνουν σημάδια οι μπλούζες άσπρα, οι μαύρες μπλούζες κίτρινα, οι μαύρες μπλούζες άσπρα και οι άσπρες μπλούζες κίτρινα. Ναι, αυτό τέλος πάντων. Έναν κατάλογο από τα Lidl, γιατί μπορεί να θέλουμε να δούμε τι έχουν τα Lidl, αν έχουν προσφορές να πάμε να ψωνίσουμε τίποτα. Χρειαζόμαστε ένα κύβο του Rubik, που ποτέ δεν τον έχουμε λύσει και θα κάτσει για μια ζωή έτσι, αλλά δεν πειράζει. Χρειαζόμαστε μια ομπρέλα. Δεν κλείνει. Γιατί δεν κλείνει. Έκλεισε. Μια ομπρέλα γιατί μπορεί να βρέξει, μπορεί να έχει ήλιο ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Χρειαζόμαστε μια ομπρέλα. Χρειαζόμαστε ένα μαχαίρι, με το οποίο θα κοπώ σίγουρα. Γιατί εγώ κόβομαι, καίγομαι και κόβομαι πανεύκολα. Ένα μαχαίρι. Tupperware. Ή ό,τι άλλο έχετε, αλλά είναι φοβερό μαχαίρι αυτό. Μπορεί να θέλουμε να κόψουμε ψωμί, δεν ξέρω κι εγώ τι. Χρειαζόμαστε ένα φορτιστή. Φυσικά, γιατί αλλιώς πώς θα φορτίσουμε το κινητό μας. Το οποίο και αυτό το χρειαζόμαστε, αλλά δεν το έχουμε στη τσάντα ακόμα. Το βάζουμε στη τσέπη το κινητό. Χρειαζόμαστε ένα πολύμπριζο. Το οποίο τώρα το σκέφτηκα, ναι, γιατί δεν θα είσαι ο μόνος που έχει το κινητό του και θέλει να το φορτίσει. Θα είναι και άλλα άτομα. Γι' αυτό πρέπει να έχεις και πολύμπριζο. Μετά θέλουμε ένα λίστεριν, γιατί μπορεί να βρωμάει η αναπνοή σου και να πρέπει να. Μην βρωμάει. Γι' αυτό πρέπει να έχεις λίστεριν μαζί σου. Όπως και δίποτε. Μια χτένα. Πάντα χρειάζεται μια χτένα. Πρέπει, ας πούμε, έρχεται ο διευθυντής. Θέλει να πει κάτι στα παιδιά, να ανακοινώσει, να μην έχει μια χτένα να φτιαχτείς γρήγορα. Και πες ότι δεν είναι μόνο ο διευθυντής, είναι όλοι οι καθηγητές. Θα πρέπει να έχεις και άρωμα, φυσικά. Πόσο θα πας έτσι. Και μανό για τα νύχια. Δεν μπορείς να πας στον διευθυντή χωρίς ροζ νύχι. Δεν είναι. Ροζ είναι. Ροζ δεν είναι. Ροζ είναι. Επίσης χρειαζόμαστε μαντιλάκια για επιφάνειες, για γυαλιά, για καθρέφτες. Καθρέφτη χρειαζόμαστε, δεν το σκέφτηκα. Καθρέφτη και μαντιλάκια για να καθαρίζουμε κινητό, καθρέφτη ή τίποτα άλλο. Να, το κινητό που το θυμήθηκα τελικά, δεν το έχω στη τσέπη, το έχω στη τσάντα. Τι άλλο χρειαζόμαστε. Βλέπετε έχει αδειάσει περίπου η τσάντα, αλλά είναι ακόμα βαριά. Ναι, για τα μαλλιά, σπρέι. Γιατί μπορεί να... Τι μπορεί. Όπως και πριν, θα έρθει ο διευθυντής και εσύ δεν μπορείς να είσαι με ένα χαλασμένο μαλλί. Γι' αυτό μαζί με τη χτένα πρέπει να έχεις και τέτοιο σπρέι. Εκεί που τα αφήνεις τα μαλλιά να μένουν. Μπορεί να πεινάσεις, γι' αυτό χρειάζεσαι και ένα μιλαράκι. Τι άλλο. Οδοντόβουρτσα. Oral-B φυσικά. Πάντα Oral-B. Και μόνο Oral-B. Δεν κάνω διαφήμιση, αλλά η Oral-B είναι η καλύτερη οδοντόκρεμα. Προτιμήστε την Oral-B και τα δείτε εδώ, θα σας στράφτουν. Επίσης, ένα flexi-flexi, δεν μπορείς να έρθει ο καθηγητής και να μην του κάνεις δώρο ένα flexi-flexi. Γι' αυτό να φροντίσετε να έχετε flexi-flexi, βραχιολάκια ή τέλος πάντων για όλους τους καθηγητές σας. Για να δώσετε κιόλας, γιατί δεν γίνεται τώρα να πάτε έτσι με άδεια χέρια. Οι άνθρωποι θα σας κάνουν μάθημα, δεν είναι σωστό. Ευρώ, 2 ευρώ. Να πάρεις μια τυρόπιτα, ας πούμε, αν δεν σου φτάσει το μήλο. Κάτι άλλο. Και τώρα ανοίγουμε και το πίσω μέρος. Χρειάζεσαι ένα ρολόι φυσικά για να βλέπεις την ώρα να ξέρεις πότε θα χτυπήσει κουδούνι. Γι' αυτό είναι αυτό το πάρα πολύ ωραίο ρολόι. Είναι το έξυπνο ρολόι, τώρα μόνο με 19,99 και 5 ευρώ έξοδο αποστολής. Και οι πρώτοι 10 που θα παραγγείλουν, δώρο άλλο ένα ρολόι. Και δώρο και το pretty λάστιχο που είχαμε κάνει και το pretty bra. Ναι, πάνε μαζί αυτά. Τα έχω πάρει όλα μαζί, να πάρετε κι εσείς. Τι άλλο χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε φυσικά μια ζυγαριά. Δεν μπορείς να πας. Πρώτη μέρα, μάλλον δεύτερη μέρα, αλλά δεν έχει σχέση. Δεύτερη μέρα στο σχολείο χωρίς ζυγαριά. Δηλαδή, θα θες να μπεις μέσα, ας πούμε, στην τάξη. Θα σε ρωτήσει κάποιος πόσο κιλά είσαι. Πρέπει να έχει ζυγαριά μαζί σου, είναι το πιο must, ας πούμε. Δηλαδή, χωρίς ζυγαριά, πού πας χωρίς ζυγαριά, δηλαδή.
Είσαι σαν γιατρός χωρίς, δεν ξέρω και εγώ τι, χαπιά, όχι. Σαν ασπιρίνες, γιατρός χωρίς ασπιρίνες. Όπως και δίποτε. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά, γιατί σας είπα και πριν, χωρίς τη ζυγαριά δεν πας πουθενά. Δεν μπορείς να πας σχολείο χωρίς ζυγαριά. Και τι άλλο έχουμε, τι άλλο ξεχάσαμε. Α, ναι, και ένα κομπολόι. Γιατί μαθηματικά χωρίς κομπολόι δεν γίνονται. Δεν διανοείσαι να πας στα μαθηματικά χωρίς κομπολόι. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί μαθηματικά είσαι κομπολόι. Να μετράς κιόλας στις 1, 2, 3. Αυτό ήταν το βίντεο. Είδαμε τι θα έχετε τη Δευτέρα μαζί σας στο σχολείο. Παρακαλώ, σας παρακαλώ όλους εσάς που θα πάτε τη Δευτέρα στο σχολείο να πάρετε μαζί σας αυτά τα πράγματα, γιατί είναι αναγκαία και μπορεί κάποιος να μην τα έχει πάρει μαζί του, να τα έχει ξεχάσει. Ας έχετε εσείς δύο. Δηλαδή, μία ζυγαριά, εντάξει, φέρετε μία, αλλά το ρολόι το όχι. Και δύο ζυγαριές, γιατί όχι, να φέρετε δύο ζυγαριές. Μπορεί ο φίλος σας να μην έχει, γιατί όταν έχουμε δύο ζυγαριές πρέπει να δίνουμε την μία ζυγαριά. Ή ας πούμε, τι άλλο να σας πω. Δεν ξέρω. Φέρετε αρκετή λακ. Έχετε αρκετή λακ. Πού είναι λακ. Μπορεί να μην έχετε αρκετή λακ. Ή σφεντόνα. Όχι σφεντόνα. Πώς λέγεται αυτό. Τέλος πάντων, αυτό το πράγμα που κάνει αέρα πρέπει να έχεις ένα τέτοιο. Ή ας πούμε την ομπρέλα. Αυτά πάνε μαζί. Πρέπει να έχεις και τα δύο ανάλογα τον καιρό. Ανοίγεις την ομπρέλα σου και κάνεις και τον αέρα σου. Πολύ απλό. Και έτσι τελειώνει αυτό το βίντεο και όπως είπα και πριν θέλω να σας πω ότι σας παρακαλώ, θέλω να τα έχετε αυτά τα πράγματα και μην ακούτε τους καθηγητές που λένε να φέρουν βιβλία, δεν είναι σημαντικό, δεν χρειάζονται τα βιβλία. Ένα στυλό φέρετε, αλλά και στυλό να μην φέρετε, έχετε το κινητό και μπορείτε να τα γράφετε στο κινητό, γι' αυτό δεν είναι πρόβλημα αυτό. Τα είπαμε τα σημαντικά, η ζυγαριά, αυτό το πράγμα που δεν θυμάμαι, η βεντάλια. Και η ομπρέλα, αυτά μην ξεχάσετε. Άντε και τη λάκα να φέρετε και την υδρόγειο. Άρωμα, είπαμε, μπορεί τελευταία στιγμή να έρθει ο διευθυντής, απροδοποίητα. Να μην έχεις ένα άρωμα, μία λάκα, μία χθένα να χτενιστείς. Ένα μανό ροζ να βάλεις στα νύχια. Έλεος δηλαδή, πρέπει, αυτά είναι τα must λέμε. Δεν μπορείτε να πάτε σχολείο χωρίς αυτά. Και μη δω κανέναν τη Δευτέρα, στο σχολείο χωρίς αυτά. Τέλος. Αυτό το βίντεο, τέλος. Είπα, τέλος.